Η Θεσσαλονίκη προκειμένου να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στις οπτικοακουστικές παραγωγές, ώστε να δοθεί μια όθηση να προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη φιλοξενία μεγάλων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο, βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος. Όχημα για την ανάπτυξη του επικερδούς αυτού τομέα της οικονομίας είναι ο νόμος 4787 του 2017, ο οποίος ψηφίστηκε τον Αύγουστο. Παρέχει κίνητρα και τακτοποιεί το σημερινό χαοτικό τοπίο που λειτουργεί αποτρεπτικά σε κάθε προσπάθεια που έχει γίνει έως σήμερα στο χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής. Τα κίνητρα αυτά αφορούν μια επιδότηση τάξης του 25% σε συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες. Μπορούν να προσεγγίσουν μέχρι και τα 5 εκατομμύρια ένα εργοσχέδιο, ένα project. Αφορούν παραγωγές που είναι κινηματογραφικές, τηλεοπτικές, video games, animation, κινούμενα σχέδια και ντοκιμαντέρ. Όλες οι χώρες, επειδή αναγνωρίζουν τη σημασία αυτού του κλάδου, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει υψηλή προστιθέμενη αξία, είναι ένας κλάδος εντάσσεως γνώσης, δίνουν κίνητρα και χρηματοοικονομικά και φορολογικά και απλοποιούν τις διαδικασίες κινηματογράφησης ώστε να προσελκύσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Αρχικά ο κύριος Κρέτσος επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, τον οποίο ενημέρωσε για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Κεντρικός Δήμος στην οργάνωση και λειτουργία ενός film office, το οποίο θα απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των φορέων, όπως ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα είναι και η ώρα των τοπικών κοινωνιών να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα και την πρωτοβουλία, συστήνοντας τις δικές τους δομές υποστήριξης των επενδυτικών σχεδίων και κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι τους καλύτερο, ώστε να φιλοξενήσουν μεγάλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Μιλάμε για 400 τόσα εκατομμύρια, τα οποία θα διατεθούν για όλα αυτά τα συστήματα της ψηφιακής πολιτικής, της φιλόδοξης προσπάθειας να γίνει η Ελλάδα ένα κέντρο γυρισμάτων για φιλμ. Ακολούθησε σύσκεψη στο Γραφείο Πρωθυπουργού με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως είπε ο κύριος Κρέτσος, υπάρχει ήδη επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή υποδομών ανάλογων με εκείνες που έχουν ήδη αναπτύξει γειτονικές χώρες όπως η Βουλγαρία. Στο όλο εγχείρημα, η Θεσσαλονίκη καλείται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο, καθώς έχει πολύ συγκεκριμένα πλεονεκτήματα. Η Θεσσαλονίκη έχει πολύ συγκεκριμένα πλεονεκτήματα. Έχει ένα διεθνές φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ διεθνούς ακτινοβολίας, κυρίως το ντοκιμαντέρ. Έχει μια έκθεση και ένα εκθεσιακό χώρο που δεν μπορείς να το βρεις εύκολα ή αλλού στην Ελλάδα. Είναι μια πόλη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και πάρα πολλές δυνατότητες. Έχει πανεπιστημιακά τμήματα που σχετίζονται και με τον κλάδο των media και με τον κλάδο της οπτικοακουστικής τεχνολογίας και βέβαια είναι η μοναδική έδρα κινηματογραφικών σπουδών που έχει η χώρα. Έχει ικανοποιητικές και καλές βέβαια τουριστικές υποδομές και ένα αεροδρόμιο αρκετά δυναμικό. Και βέβαια βρίσκεται σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας και από γεωπολιτικής πλευράς και από γεωγραφικής. Θα έχουν πολλαπλασιαστική αξία για τον τόπο μας, γιατί θα λειτουργήσουν τα έργα αυτά και οι παραγωγές αυτές ως την καλύτερη διαφήμιση για την Κεντρική Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, εμείς είμαστε εδώ σήμερα και αφού ενημερωθήκαμε για τα χαρακτηριστικά τα συγκεκριμένα αυτού του νόμου, για να δηλώσουμε την παρουσία μας και την ενεργό μάλιστα παρουσία μας σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια που ξεκινάει. Η σύσκεψη είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα και πλέον οι φορείς καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία σύστασης του Film Office. Το θέμα πρόκειται να συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα σε νέα συνάντηση, αυτή τη φορά παρουσία και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παπά.